Διαφωνήσαμε βέβαια με αυτό που είπατε να είναι σε μια συνεδρίαση εδώ χωρίς δεύτερη τοποθέτηση, γιατί βλέπετε ότι και οι τροπολογίες που έρχονται αυξάνουν συνολικά το νομοσχέδιο, είναι ένα ακόμα νομοσχέδιο. Τα λιμάνια αποτελούν σημαντικό τμήμα των θαλάσσιων μεταφορών, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη μεταφορική αλυσίδα, αποτελούν κομβικά σημεία διασύνδεσης με τους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες και τις αεροπορικές γραμμές. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο έρχεται να υλοποιήσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των μεταφορών και της βασικής τους υποδομής που είναι τα λιμάνια. Υλοποιεί τη μνημονιακή δέσμευση για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ιγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαβρίου, Πάτρας και Ραφίνας. Εισάγει μια άλλη μορφή αυτής της υποπαραχώρησης και ισχυρίζεται ότι αυτό το μοντέλο είναι καλύτερο από τις Νέες Δημοκρατίες που ήταν η ιδιωτικοποίηση. Ο Υπουργός στην Επιτροπή ισχυρίζει ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι η υποπαραχώρηση συγκεκριμένων ή και συνδυασμένων δραστηριοτήτων σε διαφορετικά λιμάνια. Ισχυρίζει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος επενδυτής, αλλά στη διαβούλευση συνάντησε το συγκεκριμένο ενδιαφέρον πολλών χωρών, εκπροσωπημένων κυρίως από τις πρεσβείες τους και κάποιους επενδυτές. Έχει εκδηλωθεί, χωρίς βεβαίως, λέει, οφείλω να είμαι απόλυτα ακριβής, να έχουν προσδιορίσει και πώς αυτό το ενδιαφέρον θα εκφραστεί. Όμως, εδώ είναι κοινό μυστικό πώς εκφράστηκε αυτό το ενδιαφέρον από τον Μπάιατ για συγκεκριμένα λιμάνια. Αυτό επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μας, κύριε Υπουργέ, κύριε της κυβέρνησης, ότι αυτό το μοντέλο της υποπαραχώρησης είναι επιλογή, απέτηση των μονοπωλιακών ομήλων. Γιατί είναι πιο συμφέρουσα συμφωνία για τους επιχειρηματικούς ομήλους για την κερδοφορία τους. Στο δίλημα υποπαραχώρηση ή ιδιωτικοποίηση, βεβαίως το ΚΚΕ καταδικάζει και τις δύο μορφές και καλεί τους εργαζόμενους να καταδικάσουν τις πολιτικές αυτές. Επισημαίνουμε ότι με το σχέδιο νόμου η κυβέρνηση υλοποιεί ιδιαίτερα τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στα εμπειριαλιστικά κέντρα για παραχώρηση λιμανιών, προκειμένου να ικανοποιηθούν και οι στρατιωτικοί σχεδιασμοί στην ευρύτερη περιοχή. Η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη μετατρέπονται ήδη σε βάσεις υποδοχής στρατιωτικού υλικού, ορμητήριο εμπειριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων στα Βαλκάνια στην ευρύτερη περιοχή. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε βάσεις υποδοχής στρατιωτικού υλικού των ΗΠΑ. Τα αμερικάνικα ελικόπτερα πάνε και έρχονται, μεταφέρουν εξοπλισμό όπου συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται μέσα σε συγκαταστάσεις τους και αξιοποιείται βέβαια το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για την έξοδό τους. Συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια από το βρώμικο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γιουγκοσλαβία, το διαμελισμό της, το αιματοκύλισμα των λαών των Βαλκανίων. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ορμητήριο των πολεμοκάπητων. Οι σχεδιασμοί στην περιοχή, η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας, η παροχή διευκολύνσεων σε γη, αέρα και θάλασσα από την κυβέρνηση γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι για τους λαούς της περιοχής, το λαό της χώρας μας. Στην Αλεξανδρούπολη έχει προχωρήσει η παραχώρηση τμήματος του λιμανιού στη ΣΥΠΑ και στο ΝΑΤΟ. Προχωρά το σχέδιο ανάπτυξης της σιδηροδρομικής Εγνατίας που υπηρετεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τα σχέδια των μονοπωλίων που ασχολούνται με τις συνδυασμένες μεταφορές. Διαμορφώνεται σε κόβο διαμετακόμισης εμπορευμάτων για τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας σε ανταγωνισμό με την Τουρκία. Προετοιμάζεται για να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί μεταφοράς υδροποιημένου φυσικού αερίου. Η κυβερνητική πολιτική, όπως αποτυπώνεται και με αυτό το σχέδιο νόμου, υπηρετεί το στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών, ικανοποιεί στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης, υπηρετεί τα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή για οικονομική και στρατιωτική διείσδυση στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στην παρευξήνια περιοχή, στην Κασπία, τη διασύνδεση με χώρες προς τα βόρεια, την κεντροανατολική Ευρώπη. Οι άξονες αυτής της λιμενικής πολιτικής που υπηρετεί τους σχεδιασμούς αστικής τάξης των επιχειρηματικών και μονοπωλιακών ομήλων προβάλλονται, όπως ακούσαμε και στις επιτροπές, ως σημαντική, αναπτυξιακή και εθνική στόχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση μίλαγε για δημόσιο χαρακτήρα των λιμένων. Έκανε επίθεση στα μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Χαρακτήριζε την πολιτική τους καταστροφική. Σήμερα όχι μόνο υιοθετεί, αλλά εισάγει νέους τρόπους παραχώρησης που συμφέρουν περισσότερο τους επιχειρηματικούς ομίλους. Το κεφάλαιο
επιλέγει σε ποιες δραστηριότητες θα επενδύσει. Έτσι, τα κερδοφόρα φιλέτα θα γίνουν αντικείμενο επενδύσεων και εκμετάλλευσης, ενώ όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες που μπορεί να είναι απαραίτητες για τα λαϊκά στρώματα θα μείνουν στον έλεγχο του οργανισμού λιμένος, ο οποίος ταχύτατα θα εμφανίζει ζημιές, αφού τα φιλέτα θα έχουν παραχωρηθεί. Όπως φαίνεται και αυτό θα απαιτεί χρηματοδότηση από τις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων σε κάθε περιοχή. Τα κέρδη λοιπόν στους μονοπωλιακούς ομίλους και οι ζημιές στο λαό. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεταφορικών ομίλων απαιτεί ορισμένες υποδομές να βρίσκονται σε ουδέτερα χέρια για να διασφαλίζεται πως δεν θα έχει κάποιος αποφασιστικό πλεονέκτημα και έτσι ο κρατικός χαρακτήρας που θα μπορούσε να έχει ένα κομμάτι από ένα λιμάνι όχι απλά δεν αλλάζει την πορεία απελευθέρωσης των μεταφορών που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση, αλλά είναι σε ορισμένες περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της ιδιωτικοποίησης. Βασικό στοιχείο της πολιτικής σας για τα λιμάνια είναι και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις σε βάρος των εργαζομένων. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης, διευθέτηση του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου, κατάργηση της σταθερής μόνιμης και πλήρης και με πλήρη δικαιώματα εργασίας, αφαίρεση ασφαλιστικών κατακτήσεων, κατάργηση κανονισμών εργασίας, μείωση του αριθμού των εργαζομένων, εντατικοποίηση της εργασίας και βέβαια αρκετά άλλα με στόχο την απόσπαση μεγαλύτερης υπεραξίας. Είτε με μορφή παραχώρησης τμήματων, είτε με τη μορφή ιδιωτικοποίησης των λιμανιών, τα αντεργατικά μέτρα στοχεύουν στη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, την καταστολή των αγώνων των εργαζομένων, συνθήκες εργασιακής ζούγκλας για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Το παράδειγμα της Κόσκο, για το οποίο η Νέα Δημοκρατία δηλώνει περήφανη, είναι γνωστό. Κατάφερε κέρια χτυπήματα στις κατακτήσεις των λιμενεργατών, όπως την είσοδο εργολαβικών εταιριών, την εντατικοποίηση της εργασίας, την αύξηση του ωραρίου εργασίας, την κατάργηση των νυχτερινών αργιών και εορτών, το χτύπημα του θεσμού των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχει λήξει από τον Αύγουστο του 2017 για τους λιμενεργάτες στο τμήμα του ΟΛΠ και η Κόσκο με τη στήριξή σας δεν ανανεώνει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, προετοιμάζεται για την επόμενη φάση, όπως για την επέκταση των ελαστικών μορφών για το σύνολο των λιμενεργατών στο λιμάνι του Πειραιά και κατ' επέκταση στα λιμάνια όλες της χώρας. Είναι γνωστό ότι η εργοδοσία συγκροτεί εργοδοτικά σωματεία για να ξεπεράσει, να εμποδίσει τους αγώνες των εργαζομένων, να συνεχίσουν έτσι την αφαίρεση δικαιωμάτων, να βάλουν εμπόδια στη διεκδίκηση δικαιωμάτων. Υπογράφει μαζί τους με αυτά τα εργοδοτικά σωματεία συμβάσεις με επαχθείς όρους αμοιβής εργασίας για τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το Φεβρουάριο του 2018 ψήφισε νόμο για τις εργασίες στην φωτοεκφόρτωση που χτυπάει τα δικαιώματά τους, όπως και τα δικαιώματα των λιμενεργατών. Στον ΟΛΠΑ ΑΕ πέρασε ο νέος κανονισμός εργασίας. Ενσωματώθηκαν οι εντεργατικές αλλαγές στη νέα συλλογική σύμβαση που υπέγραψε η εργοδοσία με τα τσιράκια της τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Το κεφάλαιο επιτίθεται ενιαία στους εργάτες σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Χτυπούν τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τα θεμελιώδη δικαιώματα, αξιοποιούν τον απεργοκτόνο νόμο της κυβέρνησης για τις απεργίες. Η εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία στο λιμάνι του Πειραιά οπλίζει το δολοφονικό χέρι των φασιστών της Χρυσής Αυγής και είχαμε την τραμπούκικη επίθεση στον πρόεδρο του Συνδικάτου των Λιμενεργατών και άλλη μία ακόμη εγκληματική τους ενέργεια. Η κατάσταση ιδιαίτερα για όσους θα εργάζονται στους νέους επιχειρηματικούς ομίλους ή στους διάφορους εργολάβους που θα παρέχουν υπηρεσίες στους υποπαραχωρησιούχους θα είναι πολύ χειρότερη χωρίς τη μαζική, μαχητική τους δράση, χωρίς το ταξικό του συνδικάτο, χωρίς τη διεκδίκηση των πραγματικών τους αναγκών. Μέσα από το νομοσχέδιο προωθούνται νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές για τα μονοπόλια. Απαγορεύει στους Δήμους να επιβάλλουν στους επιχειρηματικούς ομίλους που θα έχουν τη διαχείριση των λιμανιών τα ανταποδοτικά τέλη, τον φόρο των ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων. Ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει να διατηρεί τον ένφια
να συνεχίζει να επιβαρύνει το λαό με τα δημοτικά τέλη, τους άμεσους και έμεσους φόρους που ληστεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του λαού. Η Ένωση Ελλήνων Αφοπλιστών με τη στήριξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων αρνείται να υπογράψει συλλογικές συμβάσεις για τα πρωτοπόρα από το 2010 με δραματικές συνέπειες στους μισθούς και τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ναυταργατών στα πρωτοπόρα. Η πρώτη ναυτιλία, όπως ισχυρίζεται στον κόσμο, επιτυγχάνεται με βαθιά εκμετάλλευση, με προνόμια, με κρατική χρηματοδότηση, με φοροαπαλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας εφοπλιστής με 140 μέτρα και 25.000 τόνους καράβι με εκατομμύρια κέρδη πληρώνει μόνο 12.000 δολάρια σε ετήσια βάση, λιγότερα δηλαδή ακόμη και από τον ανθυποπλήρχο. Οι φιέστες που οργανώνονται κάθε χρόνο από τις εφοπλιστές και την κυβέρνηση για τις σχολές είναι για να συγκαλύψουν την άθλια κατάσταση που υπάρχουν ακόμη για αυτές. Εξοργίζουν τους σπουδαστές που καθημερινά δίνουν τη μάχη να καλύψουν ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος. Καταβάλουν χρηματικά ποσά για βιβλία, φωτοτυπίες, για φροντιστήρια από το πενιχρό εισόδημα των λαϊκών οικογενειών. Αυτό το υποβαθμισμένο σύστημα της ναυτικής εκπαίδευσης θέλουν οι εφοπλιστές. Αυτό διατηρούν οι κυβερνήσεις. Είναι τεράστιες οι ελλείψεις στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, σε καθηγητές, σε υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή, ενώ αναπτύσσονται δίπλα οι έμποροι της ιδιωτικής παιδείας. Με τις συνεχείς παρεμβάσεις της κυβέρνησης, με νόμους και τροπολογίες, ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των εφοπλιστών για την κατάρτιση φτηνού εργατικού δυναμικού, με αναλώσιμες γνώσεις που κατά πενταετία θα επαναλέχονται. Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Υπουργείου Ναυτιλίας, το πιστοποιητικό ικανότητας που αποκτά ο απόφυτος των ΑΕΝ παραμένει και με τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καμία ισοτιμία και αναγνώριση με αντίστοιχα πτυχία της ταιριάς. Οι πολλαπλές ρήτρες της νομοθετικής ρύθμισης δείχνουν την αδυναμία αναστολής της ιδιωτικοποίησης σε τοπικό επίπεδο. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες όχι απλά δεν έχουν καμιά δυνατότητα να σταματήσουν την ιδιωτικοποίηση, αλλά όπως είπαμε τους απαγορεύεται ακόμα και η υποβολή τοπικών τελών. Στο άρθρο 7 προβλέπεται οι οργανισμοί λιμένων οι οποίοι και τώρα εξυπηρετούν τις ανάγκες των εφοπλιστών να υπηρετούν και τις ανάγκες των υποπαραχωρησιούχων επιχειρηματικών ομήλων να είναι στην υπηρεσία τους για προσφορά υπηρεσιών με τους εργαζόμενους του οργανισμού σε τιμές τέτοιες που θα διασφαλίζουν το κέρδος στον νέο ιδιοκτήτη. Με το άρθρο 10 καταργείται η υποχρέωση απασχόλησης πληρώματος από τα 20 μέτρα στα πλοία από τα 20 μέτρα που ήταν μέχρι τώρα στα 24 μέτρα. Και άλλα νέα προνόμια στους πλειοκτήτες και άλλη μαύρη εργασία στα πλοία αυτά μέχρι 24 μέτρα. Επίσης, στο ίδιο άρθρο παραχωρείται τη φύλαξη του οίκου του ναύτη σε γνωστές εταιρείες security, που είναι γνωστές εργασιακές σχέσεις η όλη αμοιβή της εργασίας. Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, σας το είπαμε και προχθές, ότι έχουν απολυθεί 8 εργαζόμενοι φύλακες αορίστου χρόνου από τον ΑΤ μετά την ενοποίηση με τον ΕΦΚΑ. Έμειναν χωρίς δουλειά στις προσπάθειες που κάνουν εισπράττουν τη συμπάθειά σας. Τους λέτε προφορικά ότι έχουν δίκιο και ενώ τώρα θα μπορούσατε να τους τοποθετήσετε εδώ για να συνεχίσουν τη δουλειά τους, εσείς δίνετε τη φύλαξη σε εργολάβο. Τα άρθρα προηγούμενων νόμων που καταργούνται με το άρθρο 10 είναι παραπέρα διευκολύνσεις στους εφοπλιστές που δραστηριοποιούνται στα πλοία αναψυχής. Καταργείται εκτός των άλλων και την υποχρέωση στα πλοία αναψυχής να είναι ασφαλισμένα όπως ορίζεται στο άρθρο 8. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο κάνει χρόνια τώρα πάρτι και συνεχίζει αφού τα προνόμια παραχωρούνται απλόχερα από όλες τις κυβερνήσεις και από τη δική σας. Τα άνυδρα νησιά, οι αγωνές γραμμές και κάθε άλλη υπηρεσία πληρώνονται πανάκριβα από τον ελληνικό λαό. Δεν μιλούμε για την ασυδοσία στις θάλασσες. Είπαμε και προχθές το παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, και δεν μας απαντήσατε. Μας καταγγείλανε ότι ο όρμος της Νεάπολης καταστρέφεται από τα καράβια που με τη ρύθμιση της τράνζιτ αγκυροβόλησης αγκυροβολούν στα βάτικα, αδειάζουν τα έρμα στον κόλπο με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των λαγόψαρων και βέβαια την καταστροφή των αυτοαπασχολούμενων στην περιοχή. Σε αυτά
δεν λέτε κουβέντα. Για το άρθρο 16. Προβλέπεται ο εξυγχρονισμός του Κεσέν, όπως λέτε, της Μακεδονίας. Μα ποιον εξυγχρονισμό? Δεν υπάρχει καν Κεσέν στη Μακεδονία, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί και βέβαια εσείς προβλέπετε τον εξυγχρονισμό του με πρόσληψη ορομίσθιων και συμβασιούχων. Επίσης, θεωρούμε υποκρισία το άρθρο 19 για την καθιέρωση ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Ενώ στηρίζεται την ασυδοσία των οφειλιστών να ταξιδεύουν με καράβια σαπάκια, χωρίς την ανάλογη οργανική σύνθεση του πληρώματος, χωρίς για τη μέγιστη ασφάλεια, χωρίς μέτρα πρόληψης της πλάζ με υποχρεωτική παρουσία ναυαγοσωστών, καθιερώνεται μία ημέρα πρόληψης, κατά την οποία με διάφορες εκδηλώσεις θα αναδεικνύεται τις όποιες άλλες εκτίες εκτός της πολιτικής σας. Με το άρθρο 20 αναφέρεται στη διαγραφή μικρών σκαφών και αντικατάσταση νομοποιητικών εγγράφων για τους ιδιοκτήτες που υπέστησαν καταστροφή από την πυρκαγιά στο Μάτι. Σημειώνουμε ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί μέχρι τώρα συνολικά για τους πυρόπληκτους στο Μάτι ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί, με σοβαρές συνέπειες ιδιαίτερα για τους μόνιμους κατοίκους στην περιοχή. Ελπίζουμε να μην έχουν την ίδια τύχη και ρυθμίσεις που αφορούν κύρια τους αυτοπασχολούμενους ψαράδες της περιοχής. Στο άρθρο 21 μιλάτε για την τροποποίηση του κώδικα δημόσιου ναυτικού δικαίου. Η καταστατήγηση των συλλογικών συμβάσεων από τους εφοπλιστές πραγματοποιείται και σήμερα με τη στήριξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα που λέτε ότι στηρίζεται τις συλλογικές συμβάσεις. Οι καταγγελίες που γίνονται αφορούν παραβιάσεις στην γεωργία δίπλα στην πόρτα του Υπουργείου σας, κύριε Υπουργέ. Και εδώ η ανοχή σας, αν όχι η στήριξη, είναι όπως φαίνεται ταξική επιλογή της κυβέρνησης. Με απόφαση της κυβέρνησης κυκλοφορούν 180 καράβια σαπάκια με σημαίες ευκαιρίες σε εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές της χώρας και αυτό γίνεται χωρίς την εφαρμογή της αντίστοιχης ελληνικής κρατικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Αυτό θέλετε να το νομοποιήσετε με το άρθρο 28, κύριε Υπουργέ, επειδή μου απαντήσατε προχθές. Είναι αντιληπτό τι σημαίνει το άρθρο 28 όπως το έχετε στο άρθρο. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα φορτηγό ή δεξαμενόπλιο με ελληνική σημαία και διεθνή πιστοποιητικά, με 3.001 κόρους και άνω, η κείμενη νομοθεσία, όπως λέτε, προβλέπει ότι ανήκει στην κατηγορία του ποντοπόρου. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ότι το πολύ μέχρι 6 νευτεργάτες εργάζονται με συλλογική σύμβαση εργασίας, ασφάλιση και συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Το υπόλοιπο πλήρωμα, κατά την ίδια νομοθεσία, είναι χωρίς συλλογικές συμβάσεις και συνολικά χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα. Αυτό κάνετε με το άρθρο 28, κύριε Υπουργέ. Δίνετε τη δυνατότητα στους εφοπλιστές να παραβιάζουν ακόμα παραπέρα αυτά τα ελάχιστα που έχουν απομείνει για τους αυτεργάτες. Το ΚΚΕ πολεμά τις θεωρίες του κεφαλαίου περί ανταγωνιστικότητας. Τα παραπλατικά διλήμματα περί ιδιωτικού ή κρατικού, όπως πολεμά την ανάπτυξη με κριτήριο το κέρδος. Προβάλλουμε την αναγκαιότητα για κοινωνικοποίηση των βασικών συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας με κεντρικά σχεδιασμένη οργάνωση που θα υπηρετεί την κατανομή για τη λαϊκή ευημερία. Δεν μπορούν αλλιώς να εξαλειφθούν οι παράγοντες που γυρνούν την ενεργία σε μαζική κλίμακα. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου κεντρικού πανεθνικού σχεδιασμού, το λιμενικό σύστημα της χώρας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξή της. Η πρόταση του ΚΚΕ για τα λιμάνια ως τμήμα των μεταφορών λαμβάνει υπόψη της την ικανοποίηση των προτεραιοτήτων, όπως την ικανοποίηση των εγχώριων αναγκών μετακίνησης προσώπων, αγαθών, επιγόντων περιστατικών για φτηνές, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές. Με βάση αυτές τις προτεραιότητες, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να σχεδιάζεται η ανάπτυξη των λιμανιών, το λιμενικό σύστημα. Και τελειώνω, διαφωνούμε, ψηφίζουμε κατά στο σχέδιο νόμου. Καλούμε τους εργαζόμενους στα λιμάνια, το λαό, να αντισταθεί σε αυτή την πολιτική, να συμπεριθεί με το ΚΚΕ για την ανατροπή της.